Πάμε. Όπως γνωρίζετε, είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 12 η ώρα η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικαιωτικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβουμε απόφαση σχετικά με το μέλλον των κινητοποιήσεών μας. Είναι η πέμπτη Γενική Συνέλευση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα αυτό, από όταν ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις μας, οι οποίες υπενθυμίζω ότι ξεκίνησαν στις αρχές του Νοεμβρίου. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο των κινητοποιήσεων. Να πω ότι το νομοσχέδιο αναφορικά με τις τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, το οποίο είναι στο επίκεντρο, αν θέλετε, της ατζέντας μας σχετικά με τις κινητοποιήσεις, κατατέθηκε την Παρασκευή. Μένει να αξιολογηθεί, να γίνει μια συγκριτική επισκόπηση των θέσεων του σώματος σε σχέση με το κείμενο με το οποίο αυτή τη στιγμή κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Είναι βέβαιο ότι παραμένει μέγα ζητούμενο στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει να υπάρξει απήχηση των θέσεων του δικαιωτικού σώματος. Θα σου πω την προοπτική του κινητοποίησης. Θα πω το εξής. Η ολομέλεια των Προέδρων έχει ήδη εισηγηθεί τη συνέχιση των κινητοποίησεων στο γνωστό της πλαίσιο μέχρι και 26 Φεβρουαρίου. Αντίστοιχη όσον αφορά τη διάρκεια της περαιτέρω παράτασης είναι και η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση με το πλαίσιο που εφαρμόζουμε εξ αρχής στην Λάρισα που έχει να κάνει με αποχή από κάθε δίκη και με την προοπτική της πραγματοποίησης μιας νέας Γενικής Συνέλευσης στις 26 Δευτέρα. Να σημειώσω ότι σύμφωνα και με την απόφαση της αμυθμιστής ολομέλειας πρόκειται να γίνουν στο προσχές διάστημα δύο επισκέψεις των Προέδρων στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να γίνουν παραστάσεις για τα θέματα που αφορούν τους δικηγόρους και που είναι στο πλαίσιο το διοικητικό της κινητοποίησής μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο. Αντιλαμβάνεστε ότι η αποχή δημιουργεί και σε εμάς τους ίδιους πρώτα απ' όλους ζητήματα, καθώς απέχουμε από το ζωτικό μας χώρο, από τις δίκες, από τα δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ισχυρό φρόνημα στους συναδέλφους. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι πρόταγμα στην φάση ειδικά αυτή των κινητοποιήσεων δεν είναι υποστενή τεχνιακά ζητήματα, είναι ζητήματα μύθνος ευρύτερου νομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, έχουν να κάνουν με την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης, έχουν να κάνουν με τους όρους απονομής δικαιοσύνης, έχουν να κάνουν με την ποινική μεταχείριση των συμπολιτών μας. Όλα αυτά γίνεται προσπάθεια και από την Ολομέλεια και από το Δικαιωτικό Συμβουλίο να γίνουν κατανοητά και με τις κατάλληλες κινήσεις και δράσεις θεωρώ ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι δεν παλεύουν τα συμφέροντά τους, παλεύουν για την προάσπιση των δικών τους δικαιωμάτων.